Βιβλιοσκιολίκες, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βάλς των δέντρων και του ουρανού. Όταν ανακάλυψα πως μεταφράστηκε το νέο βιβλίο του Ζαν Μισελ Γκενασιά, το αγόρασα και ξεκίνησα να το διαβάζω αμέσως. Είναι ένα μυθιστόρημα για τις τελευταίες μέρες του Vincent Van Gogh και ο συγγραφέας το έγραψε λαμβάνοντας υπόψη του τα τελευταία στοιχεία που έχουν έρθει στο φως για τη ζωή του. Αφηγήτρια είναι η Marguerite Gasset, η κόρη του γιατρού που είχε αναλάβει να κουράρει τον Van Gogh όταν εκείνος έφυγε από το ψυχιατρικό κέντρο στο οποίο είχε νοσηλευτεί. Ο γιατρός Gasset είχε βοηθήσει και πολλούς άλλους και είχε φιλικές σχέσεις μαζί τους και συνήθως πληρωνόταν με πίνακες για τις υπηρεσίες του. Κοντά στο γιατρό Γκασέ και στην οικογένειά του πέρασε ο Van Gogh τις τελευταίες 70 ημέρες της ζωής του, που ήταν και οι πιο παραγωγικές, μιας και ζωγράφισε περίπου 75 πίνακες. Σύμφωνα με το βιβλίο λοιπόν, η Marguerite και ο Vincent ανέπτυξαν ερωτική σχέση κρυφά από όλους και εκείνη τον ακολουθούσε συχνά στην εξοχή όπου εκείνος ζωγράφιζε. Μέσα στην αφήγηση της πρωταγωνίστριας παρεμβάλλονται αποσπάσματα από τις πραγματικές επιστολές του Vincent, αλλά και κομμάτια από εφημερίδες της εποχής. Ξεκινώντας το μυθιστόρημα, ίσως να φανεί βαρετό στον αναγνώστη. Όσο όμως προχωρά στην ιστορία και αντιλαμβάνεσαι ότι τα πρόσωπα ήταν υπαρκτά, τότε γίνεται πιο προσωπική υπόθεση και αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί, ο Γκενασιά παντρεύει δύο τέχνες, τη λογοτεχνία με τη ζωγραφική. Και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Στα θετικά του βιβλίου θα έβαζα το γεγονός πως μιλάει και για άλλους ιμπρεσιονιστές και περιγράφει πολλούς πίνακες. Σε παρακινεί να ψάξεις για να τους βρεις, να τους μελετήσεις και να γνωρίσεις τον ιμπρεσιονισμό σαν κίνημα. Δυστυχώς όμως, για μένα αυτό το βιβλίο δεν μπορεί να φτάσει τα προηγούμενα του Γκενασιά, τη λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων που είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει, αλλά και τη ζωή που ονειρεύτηκε ο Ερνέστο Γκεβάρα. Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αφιερώνεται στο να περιγράφει η πρωταγωνίστρια τα συναισθήματα που έτρεφε για τον Vincent, πράγμα που προσωπικά με κούρασε. Ήταν κάτι που δεν περίμενα και που θα προτιμούσα να έλειπε. Από τη μέση και μετά, η ζωγραφική χάνει το ρόλο που είχε στην αφήγηση και η σχέση των δύο αυτών προσώπων, οι αγωνίες της Marguerite και η σύγκρουση στην οποία έρχεται με τον πατέρα της, καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι του βιβλίου. Αυτό ήταν που δεν μου άρεσε. Επίσης, δεν ξέρω πώς να εκλάβω αυτές τις νέες υποθέσεις για τη ζωή και το θάνατο του Van Gogh που πολύ αγαπώ σαν ζωγράφο. Δεν γνωρίζω κατά πόσο στέκουν αυτές οι νέες αποκαλύψεις, παρόλο που εδώ και χρόνια κυκλοφορούν διάφορες φήμες και εκδοχές για το τέλος αυτού του μεγάλου ζωγράφου και παρόλο που ποτέ δεν υπήρξαν ακλόνητες αποδείξεις για αυτό που μέχρι τώρα πιστεύαμε πως γνωρίζαμε. Όπως και να έχει, ο Ζαν Μισελ Γκενασιά είναι ένας ικανότατος συγγραφέας και μπορεί να ζωντανέψει μπροστά στα μάτια σας τα υπέροχα χρώματα των εκπληκτικών έργων τέχνης του Vincent Van Gogh.